Λοιπόν, έχω κραφτάρει 20 picks να ανοίξουμε μαζί. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσουν τίποτα. Ναι, γενικά σήμερα δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Το content μόνο έκανε refresh κάποια packs, έβγαλε τον το Rykard νομίζω. Έβγαλε το Rykard που είναι και σχετικά φθηνός, αλλά δεν νομίζω πως είναι αρκετά καλός για να μπει σε πολλές ομάδες. Οπότε θα κραφτάρω αυτά τα pick, θα ανοίξω μερικά packs και δεν θα έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα. Έχω τελειώσει σχεδόν με το Weekend League, με τα qualifiers. Έχω τελειώσει σχεδόν και με τα rivals. Οπότε απλά περιμένω για την Παρασκευή να ξεκινήσουμε το Weekend League. Εδώ μέχρι τώρα αυτά δεν μας έχουν δώσει. Πήγα να πω ότι μας έχουν δώσει τίποτα και μας έδωσε ένα 88 Ozyman. Και συνεχίζουμε με Rodri 89. Δεύτερο σερί πολύ καλό. Πάμε στο τρίτο. Όχι, δεν πειράζει. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα picks και είναι και ωραία και αν τα ανοίγεις. Και είναι και πιο εύκολο να βγάλεις κάτι σε σχέση με κάποια άλλα upgrades που είχαμε. Και είναι και φθηνά. Είναι δηλαδή μόνο 5 common και ένας rare. Οπότε περισσεύουν γενικά νομίζω σε όλους πάρα πολύ common και rare. Οπότε μπορούμε να κραφτάρουμε κάθε μέρα μερικά από αυτά. Εδώ έχουμε και άλλο walkout, έχουμε τον Μπαρέλα. Ξανακάνουμε σιγά σιγά restock το club, γιατί έχω αδειάσει. Ο Βέρν είναι πρώτη φορά που τον βγάζω στην Tottenham. Εδώ θα πάρω τη Μωρόνη. Συνεχίζουμε με Rashford. Και αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο. Τίποτα το ιδιαίτερο. Οκ, αυτά ήταν τα picks. Πάμε να ανοίξουμε και μερικά packs. Εδώ με το πρώτο έχουμε Future Stars. Και είναι πάλι ο ίδιος ο Ιταλός. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και είναι πάλι διπλό Future Stars. Μαζί με την... ναι, με την Κύρμα. Γενικά είναι οι ίδιοι που βγαίνουν συνέχεια. Είναι οι ίδιοι. Αλλά τουλάχιστον στο πρώτο pack έχουμε διπλό Future Stars. Στο 84x4. Α, και είναι όλοι duplicate. Πάμε στα 85x2. Εδώ έχει Inform, είναι Νορβηγία, Striker, είναι Hegerberg, θα είναι διπλό. Μαζί με τον De Ligt, 88. Δεν ξέρω καν πηγαίνει για τίποτα ο De Ligt, δεν φαίνεται πολύ άσχημη κάρτα. Δεν έχω ξαναβγάλει. Πάει για 35k. Αυτό είναι πολύ ωραίο pack. Εδώ είναι ο χρυσό Flair, Αγγλία, right back, είναι ο Trent και θα είναι διπλό. Μαζί με Bernardo Silva, 86 και 88, πάρα πολύ ωραία, ξαναγεμίζουμε το club με fodder. Πάμε και στο τρίτο, και αυτό χρυσό. Είναι Αγγλία πάλι, right back πάλι, Trent πάλι, είναι διπλό πάλι. Αυτή τη φορά μαζί με Παρέδες 88. Πολύ ωραία αυτά τα packs σήμερα, πάρα πολύ ωραία. Ήταν όλα walkout χωρίς κανένα 85. Και πάμε να συνεχίσουμε με 84x5. Χρυσό είναι το Flair, Ισπανία, goalkeeper. Είναι πάνιος και δεν θα είναι διπλό δυστυχώς. Πάμε στο επόμενο. Πάλι χρυσό. Είναι Αυστρία. Goalkeeper 85 δυστυχώς. Είναι η Zinsberger. Πώς τη λένε. Ναι, η Zinsberger της Arsenal. Κακό pack αυτό. Πάρα πολύ κακό. Και πάμε και στο τελευταίο.
Πάλι χρυσό. Είναι Πορτογαλία. CM. Είναι ο Μπερνάρντο. Είναι ο Μπερνάρντο και δεν είναι διπλό. Κακά αυτά τα packs. Σήμερα αρκετά κακά. Ναι. Λοιπόν, με τους duplicate κράφταρα και ένα hero pick 86+. Base, triple threat, UCL και γυναικείο UCL. Είναι λίγες οι κάρτες που μπορεί να ανακρές. Κανένας Λούσιο, κανένας. Ο Κόρδοβα νομίζω δεν έχει καμία special. Ζινολά, ίσως ο Ραμίρες. Δεν ξέρω. Δεν θα με κάνει ποιος άλλος μπορεί να είναι που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Έχει Τουρέ και Αμπέντι Πελέ. Ουφ. Εδώ δεν ξέρω ποιον να πάρω. Νομίζω πως δεν θα πάρω Αμπέντι Πελέ. Είμαι μεταξύ Τουρέ και Σκοτ. Δεν νομίζω να μπει κανένας από τους δύο στην ομάδα. Οπότε ίσως να έπαιρνα Μοριέντες για το Φόντερ. Να πάρω Τουρέ μπας και βγει κανένα Ήβο. Θα πάρω Τουρέ και απλά τον κρατάω και βλέπουμε.